Cleo. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε το τρίτο σε σειρά βίντεο αγοράζω το πιο φθηνό πράγμα από το τάδε κατάστημα, το τάδε μαγαζί. Τα έχετε αγαπήσει πάρα πολύ αυτά τα βίντεο, γι' αυτό τα συνεχίζω κι εγώ. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και γενικά αρκετά οι μάρκες. Δυστυχώς είμαι από αυτά τα θύματα, τι να κάνουμε, έτσι είναι το ζωή. Και σήμερα σκέφτηκα να αγοράσουμε από Moschino. Η αλήθεια είναι ότι η Moschino δεν έχει και πάρα πολύ ακριβά πράγματα. Δεν είναι όπως η Louis Vuitton, δεν είναι όπως η Versace. Είναι λίγο πιο οικονομικά. Είναι ακριβά, αλλά όχι τόσο πολύ ακριβά. Δεν θα αγοράσουμε Love Moschino, θα αγοράσουμε Moschino. Για να ξεκαθαρίσω ποιες είναι οι διαφορές, η Love Moschino είναι μια άλλη σειρά που έχει η Moschino, αλλά με πιο οικονομικά προϊόντα και ρούχα και κολόνιες κτλ. Και τσάντες, ας πούμε. Οι περισσότερες, ας πούμε, μάρκες έχουν και μια πιο οικονομική σειρά. Ας πούμε, είναι η Armani, έχει την Armani Jeans. Η Versace έχει την Versus. Που αυτά είναι τα πιο οικονομικά της προϊόντα. Όχι ότι δεν είναι καλή μάρκα, η ίδια μάρκα είναι στην ουσία, αλλά είναι για τους πιο φτωχούς. Εμείς επειδή δεν είμαστε φτωχοί, πλάκα κάνω φυσικά, έτσι ελπίζω να μην τα παίρνετε κατάκαρδα, θα ψωνίσουμε από το Moschino και όχι Love Moschino. Θα πούμε μέσα στο site, θα κάνουμε όπως πάντα, θα δούμε τι είναι το πιο φθηνό για να το παραγγείλω και να δούμε και σε πόσο χρόνο θα έρθει. Ελπίζω να έχει μείνει ίδια η καούκα μου. Για να πούμε μέσα στο site της Moschino να δούμε τι παίζει. Πάμε να γράψουμε στο Google moschino.com. Το καλό που ξέρω να τα στέλνουν Ελλάδα. Τα στέλνουν, το έχω δει να σας πω την αλήθεια για να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, πάμε www.moschino.com. Not sponsored, of course. I wish, you wish. Για να δούμε. Πάμε στην κατηγορία men, μα men. Τι να κοιτάξουμε πρώτο-πρώτο. Πάμε, τι να κοιτάξουμε. Πάμε στα t-shirts. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Moschino, είναι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα, πολύ χαζοβιόλικα ρούχα θα τα έλεγα, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αλλιώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία τώρα, κοιτάξτε αυτή η μπλούζα. Βλέπετε τώρα αυτό το t-shirt, το έχει 295 ευρώ. Δεν είναι φθηνό, αλλά δεν είναι και τόσο ακριβό όπως άλλες εταιρείες. Αυτό εδώ το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά τα θέλω όλα. Δυστυχώς, για να δούμε εδώ, δεν έχει την κατηγορία να μας δείχνει από το πιο φθηνό στο πιο ακριβό. Οπότε την κάτσαμε. Οπότε πρέπει να κάτσω ένα-ένα να τα κοιτάξω για να βρω εγώ ποιο είναι το πιο φθηνό. Καλά, εδώ στα... δεν έχει πολλά όμως, έχει μόνο αυτά, οπότε τα βρω γρήγορα. Πάλι καλά. Λοιπόν, για να πάμε σε άλλη κατηγορία, γιατί τα μπλουζάκια γενικά είναι ακριβά. Πάμε στα, για να δούμε, μια παπούτσια έχει παπούτσια, boot sneakers, για να δούμε sneakers, τι καλό έχει. Α, είναι τελικά ακριβά. Λοιπόν, αυτά τα έχει 525 USD δολάρια. Πάρα πολύ ακριβά, δυστυχώς. Δεν έχω. 425, τίποτα, πανάκριβα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα και αυτό το θέλω εδώ. Γενικά τα θέλω όλα, έτσι. Πρέπει να βρω χορηγό, δεν γίνεται η δουλειά έτσι, δεν θα πάει έτσι η δουλειά. Boot sandals. Τα sandals ίσως να είναι πιο φθηνά. Αν και τελευταία τα έχουν κάνει πανάκριβα κι αυτά, τέλος πάντων. 265 ευρώ, πω, είναι τέλειες. Καλά, αυτά παράδεκτα, πάρα πολύ ωραία. Καλά, χάλια αυτά. Μόνο αυτά είναι και αυτές παρά. 195. Ναι, δεν έχω, φίλε μου, δεν έχω. Πάμε σε άλλη κατηγορία. Πάμε στις iPhone cases, παρόλο που δεν έχω iPhone. Λοιπόν, αυτή τη έχει 85 δολάρια. Καλά, δεν μ' αρέσει κιόλας πάρα πολύ με τους ευχούλιδες. Οκ. Okay. 85. Wow, κοιτάξτε αυτή. Έλα, γλυκό μου laptop. Κοιτάξτε αυτή εδώ, τέλεια. Πού να το βάλεις όλη αυτή την κουμούτσα. Παλιά είχα μια μοσχηνοθήκη με το Άζαξ. Έχω και φωτογραφίες στο Instagram παρεμπιπτόντως. Πάρα πολύ ακριβές, παιδιά μου, έχει στικούλες. Η πιο φθηνή βλέπω είναι 75 δολάρια. Εντάξει, παλεύετε, τρώγεται. Μόνο που δεν έχω τα συγκεκριμένα iPhone που δείχνει, τα XR. Ατυχέσαμε. Πάμε στην κατηγορία που νομίζω εκεί θα βρούμε, στα underwear, στα εσώρουχα. Αχ, δεν μπορώ άλλο. Εσώρουχα παραγγέλνω. Ήμαρτον. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει εδώ. Α, 65. Πάρα πολύ ακριβά, ρε. Πιο ακριβά και από το Versace. Το Versace έχει 30 ευρώ. Τι στο καλό. Αυτό το βρακάκι. Και λέει μη ξυξυξή Moschino. Jesus. 75-65. Α, πάρα πολύ ακριβά. Α, τι στο καλό. Πολύ ακριβά. Έχω κοιτάξει παιδιά και σε άλλες κατηγορίες, παρά τα έχω κόψει το βίντεο και δεν βρίσκω κάτι πιο φθηνό από 75 δολάρια. Τι στο καλό γίνεται. Για να δούμε στις τσάντες, που αυτές θα είναι πανάκριβες τις τσάντες. Κάνω ένα backpack, να το έχει 30 ευρώ. Μέχρι 30 δίνω. Α, 395 για αυτό το πορτοφολάκι εδώ. Όχι ρε παιδιά, αυτή είναι κλατσιά. Α, θέλω Versace πάλι, Versace. Μ' αρέσει που έλεγα στην αρχή του βίντεο ότι δεν είναι πολύ ακριβά τα Moschino, είναι πιο portable.
Θεέ μου, τι να μπούμε, σε έχω δει όλες αυτές τις κατηγορίες, όλες. Τα αρώματα, πάμε στα αρώματα. Τι στο καλό. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Α, τι είναι αυτή η τέλεια κολόνια. Κοιτάξτε την. Αυτή εδώ, 96 δολάρια, 76 δολάρια. Οπα, 56 δολάρια. Και 40 δολάρια το, τι είναι αυτό. Ναι, αυτό πρέπει να είναι τέτοιο. Αφρόλουτρο. Κοιτάξτε τώρα, το πιο φθηνό μέχρι στιγμής που έχω βρει είναι αυτή η κολόνια με τα 56 δολάρια. Είναι τα 30 ml, είναι το πιο μικρό φανταστείτε. Αυτό θα πάρω, γιατί εντάξει τώρα μην πάρουμε το sour gel, τουλάχιστον το μυρίσουμε, το βάλουμε πάνω μας, να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Αν και το πιο φθηνό είναι το sour gel, θα κλέψουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε αυτήν εδώ την κολόνια, τη Moschino. Να δούμε πώς λέγεται ακριβώς για να είμαστε σίγουροι. Moschino Toy Boy. I'm not your toy. Not your toy. Παρέσει πάρα πολύ. Τι αρώματα έχει, τι νότες κτλ. Καλά, θα τα δούμε όταν έρθει συγκεκριμένη. Για να την αγοράσουμε, add to the shopping bank. Λοιπόν, μαζί με τα έξοδα αποστολής που είναι 12 δολάρια, βγαίνει στα 68 δολάρια, περίπου στα 60 ευρώ υπολογίστε, γιατί έχει ανέβει και το δολάριο, ανέβει και πολύ η τιμή του. Και δεν έχει δυστυχώς να στο βάλουν σε ωραίο πακέτο, δεν έχει σαν τα άλλα βίντεο που είχα κάνει με τα Versace και τον Burberry, την επιλογή να το βάλεις μέσα σε πακέτο και να γράψεις το δικό σου γράμμα. Έλεος, δεν φτάνει να δίνουμε τόσα λεφτά. Τουλάχιστον είχα και ένα ωραίο κουτάκι, γιατί τα έχω βάλει τα λάδια κοσμητικά εδώ πέρα. Κρίμα, κρίμα. Θα ήταν ωραίο να τα βάζαμε. Τέλος πάντων, θα την παραγγείλω. Και δεν ξέρω τι το ιδιαίτερο μπορεί να έχει αυτό το δέμα όπως τα υπόλοιπα. Λοιπόν, παραγγείλαμε το Moschino Toy Boy την κολόνια, είναι αντρική κολόνια. Τα ξαναλέμε όταν την παραλάβω. Πάντως μέχρι στιγμής από όλα τα βίντεο που έχω κάνει αυτής της κατηγορίας είναι το πιο ακριβό που έχω αγοράσει μέχρι στιγμής. Τι να πω. Λοιπόν, είστε επανειδήν, τα λέμε παιδιάς. Γεια σας. Μια μισή εβδομάδα αργότερα. Ξανά γεια σας παιδιάς. Πόσο μαύρα τα χέρια μου, πόσο άσπρη μούρη μου, κανείς δεν ξέρει. Έφτασε η μέρα λοιπόν να ανοίξουμε το πακέτο που μου ήρθε από Moschino. Έχω να σας πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος από το μέγεθος του κουτιού, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Τα άλλα που μου είχαν έρθει ήταν γκουμούτσες, παρόλο που είχαν σόβρακα και τι άλλο ήταν το Burberry. Πω, ποτέ που θυμάμαι, delete. Και κάλτσες, τώρα θυμήθηκα. Το συγκεκριμένο από Moschino είναι πολύ μικρό. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Βέβαια, έχω να πω ότι μ' αρέσει το packaging απ' έξω, αυτό το αυτοκόλλητο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά μ' αρέσει. Κάτι για repackaging είναι το συγκεκριμένο το αυτοκόλλητο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Έχω να σας πω ότι άργησε πάρα πολύ μια μισή εβδομάδα, γιατί τα άλλα δύο είχαν έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Περίεργα μας τα λέει η Moschino, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, για να δούμε την κολόνια που παρήγγειλα την Boy Toy, κάπως έτσι λεγότανε. Το ξεχάσει, μην νομίζετε. Νομίζω Boy Toy λεγότανε. Πάμε για να δούμε τι καλό έχει εδώ. Πάμε να το ανοίξουμε. Από εδώ δείχνει βελάκι εδώ μεταξύ που σου λέει από ποια πλευρά να το ανοίξει. Πολύ ωραίο και αυτό. Τι να κάνω, ψάχνω κι εγώ καμιά λεπτομέρεια να βρω για το κουτάκι. Τι να κάνω, λοιπόν. Χαρτάκια. Και γράφουμε παντού επάνω Moschino. Τα κρατάμε εννοείται αυτά. Τα θέλουμε όλα. Κλαίω. Η κολόνια. Μόνο η κολόνια. Α, όχι, έχει και ένα φάκελο. Πάλι καλά. Λοιπόν, έχει το προστατευτικό εδώ. Να ρίχνω τα σκάφτα. Μας πας και η κολόνια. Για να δούμε τι έχουμε εδώ στο φάκελο. Πάρα πολύ ωραίο. Thank you. Thank you too, Moschino. Και από τη μίσω πλευρά λέει moschino.com. Μέσα φαντάζομαι θα έχει την απόδειξη μόνο γιατί... Ναι, την απόδειξη έχει και ένα αυτοκόλλητο. Α, όχι, δεν είναι απόδειξη. Α, σου έχει τέτοιο, πώς το λένε, πώς να το επιστρέφεις πίσω, άμα θες το δέμα. Όχι, το θέλουμε εμείς, δεν θα το επιστρέψουμε. Κρατάμε όμως τον φάκελο. Γιατί μόνο αυτό έχει, δεν έχει κανένα κουτί. Κρίμας. Λοιπόν, αυτή είναι η κολόνια, την έχουν και εδώ τυλιγμένη σε αυτοκόλλητο Moschino. Πολύ Moschino, πήξαμε. Τι ωραίο! Ο De Parfum Moschino Toy Boy. Κοιτάξτε το κουτάκι, μαύρο μαύρο, γι' αυτό έβαλα και τα μαύρα, το ξέρω ότι θα είναι μαύρο το κουτί. Το μπουκάλι δηλαδή εδώ ότι είναι μαύρο και λέω ας δειθώ κι εγώ στα μαύρα. Πόσο γλώσσι! Πάρα πολύ γλώσσι, για να δείξουμε να δούμε. Πώς λέτε να μυρίζει, εγώ πιστεύω ότι θα μυρίζει τίποτα σαν aftershave. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι! Εντάξει, κάνει από τα πιο ωραία πακέτα, τα πιο ωραία μπουκαλάκια για κολόνια στη Moschino, θεωρώ έτσι. Όπως και η Fresh που είναι σαν Άζαξ. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα 50 ml, δεν πήρα. Είναι τα. Α, τα 30 ml. Κλαίω. Ανοίγει το κεφάλι του. Για να μυρίσουμε. Έχω γωνία. Όχι, ρε, όχι.
Μην μου πεις τόσο ωραία όσο φαντάζομαι. Δεν κάνω αντίρρηπο με την κολόνια, το ξέρετε, αλλά τώρα τι να κάνω. Εκκλησία. Ο Χριστός και η Παναγία. Πραγματικά, λες και είμαι στη βάφτιση και ανοίγουν τώρα το λιβάνι που κάνει έτσι ο παπάς. Πω πω, δεν έχω μυρίσει κάτι πιο λιβάνι στη ζωή μου. Αυτό είναι παιδιά καθαρό λιβάνι κιόλας. Όσο περνάει όμως η ώρα, γίνεται ωραία. Μπογιές έχω εδώ, κοψίματα έχω εδώ, μην δίνετε σημασία. Κάνω ντουλιές. Λοιπόν, είναι καθαρό λιβάνι αυτή τη στιγμή. Να την αφήσουμε λίγο ακόμα να περάσει, να δω πώς θα γίνει μετά. Μ' αρέσει, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι βαριές κολόνιες. Αλλά δεν θέλω να μυρίζω κιόλας σε εκκλησία. Αλλά επειδή πηγαίνω συχνά σε εκκλησίες όμως εγώ, σε γάμους βαφτίσεις, θα είμαι πάρα πολύ μέσα στο κλίμα αν φοράω τη συγκεκριμένη κολόνια. Λοιπόν, σε 2 λεπτά επανέρχομαι να σας πω πώς έχει βγει το τελικό αποτέλεσμα της κολόνιας. Πέρασαν 2 λεπτάκια. Έχει μείνει το λιβάνι πάρα πολύ. Βέβαια μου βγάζει και κάτι σε λεμόνι. Βγάζει κάτι λεμονά το λιβάνι. Τώρα ελπίζω. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Αλλά θα μπω μια στο ίντερνετ να δω τι νότες έχει, γιατί θα σκάσω πραγματικά. Λέει στο ίντερνετ ότι το Toy Boy από Μοσχίνο είναι ένα ξυλώδη πικάντικο άρωμα για άντρες. Αυτό είναι ένα νέο άρωμα. Toy Boy κυκλοφόρησε το έτος 2019. Φρέσκο πράγμα πήρα. Ο αρωματοποιός αυτού του αρώματος είναι ο Γιάν Βασνιέρ. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Οι νότες κορυφής είναι περγαμόντο, ροζ πιπέρι, αχλάδι, ήου, έλαιμη και μοσχοκάριδο Ινδονησίας. Οι μεσαίες νότες είναι μοσχοκάρφι, τριαντάφυλλο, μανόλια και λινάρι. Οι νότες της βάσης είναι βέτιβερ, αϊτής, σανδαλόξυλο, κασμίρι και χρυμπάρι και σιλκολίτ, σιλκολάιτ, κάπως έτσι. Έχει όλα αυτά το άρωμα αυτό. Πάντως το αποτέλεσμα είναι λιβάνι εκκλησίας. Αυτό σκεφτείτε. Και όσο το μυρίζω, τόσο πιο πολύ μου το θυμίζει. Μάλιστα, λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το πακέτο από Μοσχίνο. Λίγο απογοητευμένος από το packaging. Όχι αυτό, αυτό μου αρέσει πολύ που δεν είχε κουτί εννοώ. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, το κρατάμε στην άκρη. Ωραίο κουτάκι έχει. Εγώ θα συνεχίσω να παίρνω κολόνιες στις Νίκη Μινάς. Δεν θα μείνω στις Μοσχίνο Toy Boy. Ευχαριστώ παιδιά που ήσασταν εδώ. Από μένα και την Toy Boy. Γεια σας. Get the boy, get the best, get the boy, get the boy, get the best, get the boy, 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 get the boy,